πληθυσμός και κάθε χρόνο αναπτύσσει και να γίνεται μεγαλύτερη για να μας δίνει τη δυνατότητα να βρισκόμαστε και να τραγουδάμε όλοι μαζί για τη δόξα του Θεού. Γιατί μπορεί οι γλώσσες να είναι διαφορετικές, οι λαοί να είναι διαφορετικοί, οι άνθρωποι να έχουν άλλα χρώματα, άλλα ύψη. Όμως η λαχτάρα για την αγάπη του Θεού και για το σταυρωμένο και αναστημένο Χριστό είναι η ίδια σε όλους τους χριστιανούς. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν κι εμείς με τις Βυζαντινούς ύμνους. Αλλά επειδή όπως σας είπα, εμείς δεν είμαστε Βυζαντινός χορός, είμαστε μικρή τετράγωνη χορωδία, θα τους πούμε λίγο διαφορετικά από ό,τι συνηθίζουμε να τους ακούμε στην εκκλησία μας. Ο πρώτος ύμνος είναι «Ενείτε τον Κύριο». Ο δεύτερος είναι «Την ωραιότητα της Παρθενίας σου». Και ο τρίτος είναι «Εξομολογήστε τον Κύριο ότι αγαθός». Τους δύο πρώτους τους έχει αναγνωρίσει ο Σπύρος ο Θεοδόρου, ο ιδρυτής της μικτής χοροδίας λοιπόν, ο οποίος δεν είναι πολύ καιρός που έφυγε από κοντά μας, έτυχε σε μένα η μεγάλη τιμή να πάρω τη χοροδία του και να συνεχίσω την υπέροχη δουλειά που είχε κάνει. Τους ύμνους αυτούς ο Θεοδόρος, που είναι βυζαντινή, τους έφτιαξε με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό γιατί ο ίδιος, όπως και ο Γεωργίου που έχει κάνει το εξομολογήστε, γνώριζε πολύ καλά τη βυζαντινή, αλλά και τη δυτικότροπη μουσική, τη δυτική μουσική, τη λόγια μουσική της Δυτικής Ευρώπης. Δεν μπορούσε λοιπόν να μην πει στον πειρασμό να συνδυάσει αυτές τις δύο παραδόσεις που είναι λίγο διαφορετικές. Το αποτέλεσμα μοιάζει με αυτό που κάνουν στο Ετάνισα ή με αυτό που τραγουδάνε στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας. Θα τα ακούσατε και μόνοι σας. Τα παιδιά που τραγούδησαν έψαλαν υπέροχα σε μία μελωδία. Εμείς θα ψάχνουμε τέσσερις διαφορετικές μελωδίες, γιατί είμαστε τετράφωνοι. Το αποτέλεσμα το οφείλουμε στον Σπύρο Θεοδόρου και στον Παναγιώτη Γεωργίου.